Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα ξεκινάω ένα τύπου weekly vlog, δεν ξέρω αν θα είναι όλη εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα μας με νύχια. Έχω ξυπνήσει και θα πάω να τα αλλάξω γιατί τώρα είναι έτσι λίγο μπουρδελιάρικα. Και έχω αύριο κάτι γυρίσματα για μια διαφήμιση, οπότε δεν γίνεται να πάω αυτά τα νύχια τα κόκκινα. Πρέπει να τα φτιάξω, να τα κάνω κάτι nude, απαλό, το οποίο ούτως ή άλλως δεν με χαλάει, δηλαδή συνήθως κάπως έτσι τα έχω και απλά είπα να τα κάνω κόκκινα για αλλαγή. Οπότε έτσι θα ξεκινήσει αυτή η μέρα και μετά έχω να κάνω κάτι γυρισματάκια για το βίντεο της Κυριακής εδώ μέσα στο σπίτι, μετά έχω να κάνω μοντάζ και το απόγευμα λέω να βγω. Πάμε να ετοιμαστούμε στα γρήγορα, δεν θα βαφτώ ούτως ή άλλως. Θέλω λίγο σήμερα να προσέξω για να μην τυχόν πετάξω κανένα σπυράκι, κανένα τέτοιο, να είμαι σε καλή κατάσταση για αύριο. Οπότε δεν θα βαφτώ, απλά θα χτενιστώ, θα ντυθώ και θα πάω. Πανέτοιμη, έβαλα αυτό εδώ το αγαπημένο τζάκετ. Γενικά έχει φοβερή μέρα, όπως μπορείτε να δείτε, οπότε ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φορέσω μπουφάν και θα είμαι τέλεια μόνο με αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ κιόλας να μην κουβαλάω τσάντα, να βάζω απλά στη τσέπη μου, ξέρω εγώ, κλειδιά και ό,τι άλλο είναι και να φεύγω και να βάζω το podcast μου και να περπατάω. Έτοιμα. Λίγο πιο κοντά μου τα έκανα από ό,τι θα τα ήθελα, αλλά νομίζω ότι είναι ok. Νομίζω γενικά καλύτερα πιο κοντά παρά πιο μακριά. Έχω βάλει εδώ και βράζω καλαμπόκι για να κάνω σαλάτα. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, έχω πάρα πολλά μαρούλια. Αυτή είναι η φάση γενικά. Οπότε θα κάνω μια ωραία σαλάτα με ντοματίνια. Έχω και πορτοκαλί ντοματίνια και κόκκινα, οπότε θα είναι ωραία fancy. Μαρούλι, τόνο, καλαμπόκι και διάφορα έτσι τέτοια. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Λοιπόν, είναι 5:30, μόλις τελείωσα με δουλίτσες και θα πάω για ένα καφεδάκι με τη φίλη μου την Πόλα. Η Πόλα είναι ένα από τα καινούργια άτομα που έχουν προσθεθεί στη ζωή μου από τότε που μετακόμισα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα, γιατί και αυτή μαχειρεύει πολύ, της αρέσει πάρα πολύ η υγιεινή διατροφή, τα φυσικά συστατικά. Οπότε έχουμε βρει κοινό έδαφος και ταιριάζουμε και ενεργειακά έτσι πάρα πολύ. Είναι ένα από τα τυχερά αυτό της πόλης, ότι πολλές φορές δηλαδή μπορεί ακόμα και από τα social media να γνωρίσεις ανθρώπους που έχουν πολλά κοινά μαζί σου και είναι πολύ πιο πιθανό να μένουν στην Αθήνα φυσικά. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γενικά να βγαίνω καθημερινές, επειδή δεν είναι τόσο συνηθισμένο και νιώθω σαν να μου κάνω μια έκπληξη στον εαυτό μου ότι α, τρίτη δεν το περίμενες, αλλά...
Καθημερινές και Κυριακές επίσης μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, από εκεί που η Κυριακή έχει αυτή τη μελαγχολία, το πάμε να μαζευτούμε, να κοιμηθούμε νωρίς, ξεκινάει μια καινούργια δύσκολη εβδομάδα. Εσύ να πεις, όχι, θα πάω σινεμά και μετά θα πάω και για ποτό. Εν τω μεταξύ, το βλέπετε ότι έχω ήδη πετάξει δύο σπυράκια, έτσι. Ενώ αύριο έχω γυρίσματα. Έχω να βγάλω σπυράκια πάνω από 1,5 χρόνο. Σήμερα έβγαλα 2. Δηλαδή πείτε μου τώρα αν αυτό είναι ή δεν είναι μάτι. Από εδώ είναι η Πόλα. Ή αλλιώς Δαιμονία. Δαιμονία, μπορείτε να την έχετε δει στο Instagram. Δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα των συναγών. Έκτοτε. Οπότε θα σας βάλω εδώ και το Instagram της. Μην κάνετε follow, είναι το πιο χαρούμενο πλάσμα. Πες αυτό που μόλις μου είπες να το μάθουμε και τα παιδιά. Λοιπόν, μου μαθαίνει όλα τα μυστικά της Αθήνας. Εδώ παιδιά, 500 blog για αυτά. Λοιπόν, μπέγγελάκι, σωστότατο. Μπέγγελ δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό. Νίκης 11, δίπλα από το 11, δεν ξέρω ποιο νούμερο είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, Amandine Bagels. Μου το έδειξε και φαίνεται άρρωστο όντως. Ισχύει. Καλά, όποιοι... Θα το δείτε και στο Instagram, αν θα το ανεβάσω όποιοι είστε εκεί, αν είστε. Λοιπόν, πάντως να δοκιμάσετε, εγώ προτείνω αυτό με το In Chutney Mango, αν σας αρέσει. Εγώ, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που ξέρει εμπιστοσύνη. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. 7 η ώρα το πρωί αγερτήριο σήμερα. Η κουπό με το μεταξύ, γράφει πάρτι άνοιμα. Σήμερα ξύπνησα νωρίς για να είμαι στην ώρα μου για αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία. Είναι βασικά ονειρεμένη συνεργασία αυτό που θα κάνουμε σήμερα στο δικό μου το κεφαλάκι τουλάχιστον. Αλλά δυστυχώς λόγω confidentiality δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι. Εννοείται πως μόλις τελειώσουν όλα θα σας τα πω και θα σας τα δείξω και θα σας δείξω τι κάναμε και όλα αυτά. Αλλά γενικά έχω παρατηρήσει ότι ίσως επειδή και λόγω COVID κλειστήκαμε λίγο παραπάνω τον τελευταίο καιρό και εμένα αυτό που κάνω είναι ούτως ή άλλως μοναχικό και έχεις εσύ την ευθύνη των πάντων, από το να μιλήσεις με τους συνεργάτες, να απαντήσεις τα mail, να κάνεις τα call όλα αυτά μέχρι το τελικό αποτέλεσμα που θες να βγάλεις, έχεις εσύ την ευθύνη. Έχω καταλάβει ότι μου αρέσει πολύ τελικά να δουλεύω και με άλλους ανθρώπους, δηλαδή να υπάρχει αυτό το η εναλλαγή. Οπότε σήμερα που έχω να κάνω αυτό το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Μπορεί να μην φαίνεται τώρα που είμαι έτσι αγοροξυπνημένη. Είναι πολύ ωραίο που και που να ασχολείσαι με project στα οποία εσένα το κομμάτι σου είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Έχεις να ασχοληθείς με αυτό, να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς και όλα τα άλλα είναι ευθύνη κάποιου άλλου που είναι αντίστοιχα πολύ καλό στο κομμάτι του. Οπότε αυτό το aspect ας πούμε είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, θα είναι ωραία μέρα σήμερα, παραγωγική. Τώρα ας πούμε θα πάω να κάνω πρωινό. Ενώ δεν πεινάω και είναι μια ευκαιρία να σας πω ότι αυτό δεν είναι παραβίαση στο σώμα μας. Γιατί μπορεί να μην πεινάω αλλά ξέρω ότι θα είμαι έξω από το σπίτι για 8 ώρες στις οποίες δεν ξέρω αν θα μπορώ να φάω, μπορεί και να μπορώ, αλλά δεν το ξέρω. Επομένως είναι και αυτό self-care, να πεις ότι προβλέπω για το μελλοντικό μου αυτό σε λίγες ώρες από τώρα, οπότε θα φάω ένα πρωινάκι. Και θα πάρω και μπάρα νούτρι μαζί μου. Κυκλοφορώ εντωμεταξύ με τα λουλούδια στα μαλλιά.
πήγα και πήρα cookies. Ήτανε το στούντιο ακριβώς δίπλα από το Milk and Cookies. Οπότε κατάλαβες τι συνέβη, έτσι. Πήρα αυτό εδώ που είναι με λευκή σοκολάτα και κόκκινα φρούτα. Αυτό εδώ που είναι με καραμέλα. Κάτω εδώ έχει ένα birthday cake. Και εδώ έχει άλλο ένα, δεν θυμάμαι τι είναι. Αυτή τη στιγμή πεινάω πάρα πολύ, γιατί έφαγα πρωινό στις 7.30 και αυτή τη στιγμή είναι 4. Θέλω πάρα πολύ να φάω τα μπισκότα, αλλά πρώτα τρώμε κανονικό φαγητό. Οπότε θα κάτσω να φάω κάτι ελαφρύ, θα κάτσω να απολαύσω τα μπισκότα μου και μετά θα πάρω όλη την υπόλοιπη μέρα σήμερα χαλαρά και με σας παρεούλα. Αχ, λοιπόν, και λίγο self-care τώρα. Έχω βάλει εδώ σαλατούλα με κοτόπουλο τύπου Caesars, λίγο πιο healthy εκδοχή. Θα σας τη δείξω στο επόμενο βίντεο πώς τη φτιάχνω αυτή, γι' αυτό δεν σας τράβηξα σήμερα τη διαδικασία. Και σμουθάκι με κατεψυγμένες βράουλες, μπανανούλα και γάλα βρώμης. Και βλέπω την Μπουμπού εδώ πέρα. Τι ωραία που μας τα λες. Λοιπόν, αυτή η μέρα εξελίσσεται από το καλό στο καλύτερο. Είχα παραγγείλει κάτι παπούτσια και δεν με βρήκε ο courier, αλλά ο εξυπνούλης, αντί να με πρίξει, απλά μου άφησε έξω από την πόρτα τα παπούτσια. Και είναι τέλεια, μόλις τα άνοιξα. Είναι αυτή εδώ η τακουνάρα. Έπρεπε να πάρω ένα grande παπούτσι, γιατί θα έρθει η Κατερίνα την άλλη εβδομάδα και έχουμε κανονίσει κάτι πράγματα. Και μου λέει δεν γίνεται να είσαι χωρίς ένα γκράντε παπούτσι που να αρμόζει στην περίσταση. Οπότε πήρα αυτό. Είναι ένα τακούνι αλλά σε ένα ύψος διαχειρίσιμο για τα δεδομένα μου. Και θέλω το ok σου Κατερίνα ότι είσαι εντάξει, τώρα μπορείς να μην κυκλοφορήσεις. Απλά για να σας πω ότι αυτή η μέρα εξελίσσεται από το καλό στο καλύτερο, γιατί τελικά θα βγω κιόλας. Θα πάμε για φαγητάκι. Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω μηδέν ενέργεια για να κάτσω να ασχοληθώ άλλο με μαγείρεμα και τέτοια. Οπότε μια χαρά. The next day. Καλημέρα! Σήμερα Παρασκευή. Σκι πάρα μια μέρα. Γιατί δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον, απλά θα με βλέπετε να πηγαίνω από τη μια βιβλία στην άλλη και να τακτοποιώ πράγματα. Έχει πάει γενικά πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα. Θα βάζω ένα πάρα πολύ θετικό πρόσημο από την άποψη ότι έκανα όλα τα πράγματα τα οποία με γεμίζουν όσον αφορά τόσο τα προσωπικά μου, ξέρεις, το να βγω, να τριγυρίσω, να κάνω κάτι ευθόρμητο, όσο και το να έχω ποικιλία και δημιουργικές δουλειές και να ανοίγει το μυαλό και να κοινωνικοποιήσω, να γνωρίσω όσους ανθρώπους, όλα αυτά. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη από την εβδομάδα μου και πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό. Έχω ανακαλύψει επίσης δύο φανταστικά podcast, τα οποία με συντροφεύουν σε όλα αυτά. Το ένα το ανέφερα στο Study With Me, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι, οπότε θα το ξαναπώ και εδώ. Είναι τα μικροπράγματα. Είναι ένα podcast του Άρη Δημοκίδη σε συνεργασία με την Lifeo. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ αυτό που κάνει ότι τιμάει πραγματικά τη δημοσιογραφική τέχνη. Θα μπορούσε βασικά να είναι αυτό το podcast ένα παράδειγμα σε σχολές δημοσιογραφίας για το πώς γίνεται το ρεπορτάζ, πώς μπορεί κάποιος να είναι αντικειμενικός. Ουσιαστικά για να σας το εξηγήσω αν κάποιος δεν το έχει ακούσει, ποια είναι διάφορα θέματα της επικαιρότητας, ποια είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν συνδεθεί με διάφορα σκάνδαλα και όλα αυτά και σου εξηγεί από την αρχή μέχρι το τέλος τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε και παίρνει και συνεντεύξεις από διάφορα εμπλεκόμενα άτομα έτσι ώστε να σου το κάνει πολύ πιο
σφαιρικό, να έχεις μια σφαιρική εικόνα. Συνολικά αποκτάς μέσα σε ένα 45 λεπτό που θα ακούσεις το podcast του πάρα πολύ καλή εικόνα για πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν τα γνώριζες αρκετά καλά. Έχει επίσης και μια στήλη η οποία είναι ουσιαστικά τα ωραία πράγματα. Βγάζει δηλαδή που και που κάποια podcast στα οποία απλά αναφέρει κάποια ωραία πράγματα που έχει βρει. Και αυτό είναι πολύ όμορφο γιατί το σπάει λίγο. Συγκεκριμένα άκουσα χθες ένα podcast με ωραία πράγματα και ήταν ένας τύπος ο οποίος έγραψε καντάδα στη γιαγιά του. Και παιδιά, έπλυνα πια το και έκλαιγα, ειλικρινά σας μιλάω, με συγκίνησε τόσο πολύ. Θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή, θα σας βάλω το συγκεκριμένο επεισόδιο, όποιος θέλει να πάει να ακούσει την καντάδα. Ήταν υπέροχο. Θα το έβαζα και εδώ να το ακούσουμε μαζί, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται και το παιδί αυτό δεν μου έχει παραχωρήσει τη δικαιώματα να παίξω το τραγούδι του, οπότε θα σας το βάλω στην περιγραφή. Και το άλλο podcast είναι το «Παρακαλώ υποδεχτείτε» με το Λάμπρο Φυσφή και την Εβίτα. Δεν θυμάμαι το επίθετό της, τώρα μου διαφεύγει δυστυχώς. Μισό λεπτάκι λίγο να σταματήσουν το ρεσιτάλ τα σκυλάκια και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, το «Παρακαλώ υποδεχτείτε» έχει διάφορους καλεσμένους, ουσιαστικά πρόσωπα διάσημα από την ελληνική κοινότητα, τα οποία τα έχουν σε μια εκτίμηση ο Λάμπρος και η Βίτα και κάνουν μια πολύ όμορφη συζήτηση εφόλης της ύλης. Αν δεν τα ακούσετε, δεν μπορώ να σας περιγράψω γιατί αυτό είναι συγκεκριμένα τόσο ενδιαφέρον. Και η αγαπημένη μου ήταν η συνέντευξη με τον Τσαφούλια. Αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε ένα συγκεκριμένο, εγώ θα προτείνω τη συνέντευξη με τον Τσαφούλια. Μου φάνηκε απίστευτα ενδιαφέρουσα. Μου άνοιξε το μυαλό, αισθάνθηκα. Από την άποψη ότι εγώ δεν είχα και πολύ εικόνα του πώς γυρίζεται μια ταινία, ποια είναι η διαδικασία, πρέπει να ακολουθήσει ένας σκηνοθέτης για να μπορέσει να πάρει το OK από τον παραγωγό. Όλα αυτά δεν τα πολύ ήξερα, αλλά μου φάνηκε πολύ έτσι intriguing. Αυτά λοιπόν έχω να σας προτείνω αυτήν την εβδομάδα για να σας συντροφεύσουν στις βόλτες σας, στα μετρό. Είναι πολύ ωραίο έτσι να κάνουμε αυτές τις στιγμές ξεχωριστές. Και από εκεί που είναι το βάσανο της ημέρας, τελικά να γίνεται η καλύτερη στιγμή της ημέρας και να ανυπομονούμε γι' αυτή. Και το podcast είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνει αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις δουλίτσες μας. Ήρθε χθες μία υπερπακετάρα και την κράτησε για να κάνουμε unboxάκι. Είναι μία από τις καλύτερες παραγγελίες που έχω κάνει από μία πρώτη νιώθω. Θα τα ανοίξω, να τα δούμε έτσι λίγο πρώτα μαζί και μετά θα πάω να τα δοκιμάσω κιόλας, να δω αν έχω πετύχει και τα νούμερα. Λοιπόν, αρχικά θα σας δείξω αυτό για το οποίο ήμουν και πιο ενθουσιασμένη. Είδα ότι έχουν βγάλει μία συλλογή με ρούχα τα οποία τα λένε super soft. Είναι λίγο πιο ανοιξιάτικα τα χρωματάκια τους και φοβήθηκα λίγο ότι μπορεί να έχουν βγει sold out άμα περιμένω μέχρι τον επόμενο μήνα, οπότε τα πήρα από τώρα. Γιατί ξέρω ότι όταν γράφουν super soft, εννοούν super soft. Πήρα αυτό το μπουστάκι, φοβερό χρώμα και είναι πραγματικά τέλειο, μπορείς και να κοιμηθείς δηλαδή μέσα σε αυτό. Και από κάτω το παντελονάκι του, το οποίο είναι ουσιαστικά κάπρι. Κατεβαίνει κάτω από το γόνατο, αλλά δεν κατεβαίνει μέχρι τον αστράγαλο. Και είναι σούπερ ψηλόμεσο. Γενικά το είχα νιώσει μόλις τα είδα στο site ότι θα είναι από αυτά τα ρούχα που νιώθεις full ασφάλεια. Οπότε είπα να το πάρω. Ήθελα να το έχω στη συλλογή μου. Μετά σε μια έτσι τελείως αντίφαση χρωματική ήθελα να πάω σε κάτι φούξια. Κάτι έτσι για τις μέρες που νιώθω πολύ happy και θέλω να το δείξω και μέσα από το ντύσιμο. Αυτό το μπουστάκι μου αρέσει πάρα πολύ η τσαχπινιά που κάνει εδώ στην πλάτη. Και το κολάν του είναι το κλασικό μακρύ κολάν. Πάρα πολύ ψηλόμεσο όπως μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ stretchy. Και για το τέλος πήγα σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο χρώμα. Αυτό εδώ το πολύ απαλό, πολύ παστέλ ροζάκι. Και πήρα αυτό εδώ το μπουστάκι που είναι ένα πάρα πολύ απλό basic μπουστάκι, δεν έχει ούτε καν ενίσχυση. Και από κάτω
πήρα joggers, ουσιαστικά δηλαδή μία φόρμα, η οποία όμως είναι πιο λεπτή από την κανονική χοντρή φόρμα και είναι λίγο και σαν κολάν. Είναι σαν κολάν, αλλά λίγο πιο χαλαρή εφαρμογή. Και επειδή και τα δύο είναι έτσι πολύ μαλακά, νομίζω ότι θα είναι και για μέσα στο σπίτι τέλειο σετάκι αυτό, όχι μόνο για γυμναστική. Πάρα πολύ χαρούμενη overall με τις επιλογές μου. Πάμε να το δοκιμάσω. Εντάξει, εννοείται πως έβαλα αυτό πρώτο. Είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Φουλ απαλό. Είναι όλα πολύ άνετα τα ρούχα της My Protein, άμα πετύχεις το σωστό νούμερο, αλλά το συγκεκριμένο είναι άλλο level. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο νούμερο 2. Εδώ στην αρχή τρόμαξα να πω την αλήθεια, γιατί το είδα λίγο κοντό το μπουστάκι και λέω «ΟΚ, δεν μπορώ να το φοράω αντί για μπλούζα». Αλλά το σώσανε πάρα πολύ με το κολάν, γιατί είναι τόσο ψηλόμεσο και τόσο ωραία τα μαζεύει όλα, που μπορείς να το φορέσεις θεωρώ. Τέλεια εφαρμογή, τέλειο χρώμα, άμα νιώθεις λίγο πιο funky, θα φορεθεί πολύ, ειδικά έτσι προς την άνοιξη. Λοιπόν, και τελευταίο, νομίζω ίσως και το αγαπημένο μου, αυτό θα μπορούσα να το φοράω άνετα για πιτζάμα και να είναι super cute. Έχει ένα αρνητικό, ότι επειδή δεν έχει τα pads, ουσιαστικά σκεφτείτε ότι εγώ τώρα το έβαλα με αυτά τα αυτοκολλητάκια, καταλάβατε, για να μπορέσω να σας το δείξω. Οπότε, αν το θέλετε για γυμναστική, σκεφτείτε το αυτό. Εάν το θέλετε όμως για μέσα στο σπίτι, το ότι δεν έχει αυτές τις ενισχύσεις και δεν είναι έτσι πολύ σφιχτό και πιεστικό, το κάνει ακόμα καλύτερο για μπιτζαμάκι. Σκεφτείτε το, ανάλογα για ποιο σκοπό το θέλετε. Εγώ το θεωρώ για το λόγο που το πήρα τέλειο. Και βέβαια έχουμε και κωδικό. Με κωδικό Πινελόπη έχετε ένα επιπλέον μείον 20% στις ήδη εκπτωσιακές τιμές που θα έχει το site για 24 ώρες. Θα δείτε τι εκπτώσεις έχουν τα προϊόντα που θέλετε να πάρετε. Φτάνουν μέχρι μείον 70% εκπτώσεις που έχει από μόνο του το site. Και βάζετε τον κωδικό μου Πινελόπη και παίρνετε άλλο μείον 20. Many hours later. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα εξελίσσεται σε βόμβα κοινωνικοποίησης για το δεδομένο μου. Είπαμε να βρεθούμε με μία φίλη μου, την Εμιλία. Η Εμιλία είναι ένα δώρο των κατατακτηρίων, θα μπορούσα να πω. Είναι μια κοπέλα που δώσαμε μαζί κατατακτήριες, όπως καταλάβατε. Και κάπως είχαμε νιώσει μία τα vibes της άλλης. Δηλαδή είχαμε, ξέρεις, σκανάρει και οι δύο τις πρώτες μέρες με ποιους δίνουμε μαζί. Και την τελευταία μέρα ήρθε και μου μίλησε, αλλά και εγώ την είχα δει εξ αρχής και την είχα έτσι στο μυαλό μου κάπως ότι θα βαϊμπάραμε, το είχα καταλάβει. Είχαμε περίπου την ίδια εμπειρία πάνω στο θέμα και είπαμε σήμερα να βγούμε μετά από καιρό και να τα πούμε. Έχω κάνει το μεταξύ space buns εδώ και πολλές ώρες. Ελπίζω να έχουν προλάβει να γίνουν ωραίες μπουκλίτσες. Για να δούμε. Nice. Πέτυχαν. Μου είπε μία από εσάς να τα κάνω λίγο πιο ψηλά και να τα κάνω όταν είναι στεγνά και όντως βοήθησε πάρα πολύ. Μ' αρέσει όμως που φαίνονται έτσι πολύ φυσικά. Δεν φαίνονται σαν να τα έχεις κάνει με ψαλίδι. Λοιπόν, θα σας αφήσω να τελειώσω το μακιγιάζ, γιατί θέλω να ακούω και λίγο μουσικούλα παράλληλα. Και θα τα αφήσω και αυτά έτσι λίγο να κάτσουνε και θα σας δείξω ολοκληρωμένο look σε λίγο. Κι από το πάνω θεμάτω να το πιω να πέσω κάτω. Λοιπόν, έτοιμη. Το μαλάκι βγαίνει πολύ πολύ natural, να ξέρετε. Είναι σαν την μπούκλα από τη θάλασσα, ας το πούμε. Και δεν έχεις κάψει και καθόλου τα μαλλιά σου, αν θες έτσι για αλλαγή να κάνεις ένα σπαστό. Έτσι φαίνονται και από πίσω. Νομίζω πολύ ωραία. Σας το συνιστώ αυτό το τρίκ. Κάνεις στριφογυριστά, όσο πιο σφιχτά μπορείς. Σε στεγνό μαλλί ή σε σχεδόν στεγνό. Μην το κάνετε με βρεγμένα και περιμένετε να στεγνώσουν εδώ μέσα, δεν θα στεγνώσουν ποτέ. Και θέλει ένα τριωράκι. Αλλά άμα το κάνετε βγαίνει έτσι cute. Λοιπόν, έφυγα. Και έτσι κάπως έφτασε στο τέλος του και αυτό το vlog. Νομίζω ήρθε η ώρα να το κλείσω γιατί θα βγει τεράστιο.
Ελπίζω λοιπόν να σας κράτησα καλή παρέα. Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα εμείς. Να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.